Ανάσα στο κτηνοτροφικό κόσμο σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου αποτελεί το άνοιγμα των σφαγιών μυρών με χιλιάδες εγωπρόβατα να οδηγούνται από τη Δευτέρα προς σφαγή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας. Ωστόσο, εξακολουθούν να ισχύουν τα απαγορευτικά μέτρα που είχαν επιβληθεί λόγω πανόλης στις περιοχές όπου είχαν εντοπιστεί τα πρώτα κρούσματα και σε μια ακτίνα 10 χιλιόμετρων, παρά το γεγονός ότι όλα τα δείγματα που ελήφθησαν εδώ και αρκετές εβδομάδες ήταν αρνητικά. Αν ανοίξαν τα σφαγεία των μυρών, μπορούν να σφάζουν και οι πολίτες του νομού, οι κτηνοτρόφοι του νομού Ηρακλείου, στα σφαγεία αυτά, εκτός των ζωνών επιτήρηση των 3 και 10 χιλιόμετρων. Οπότε η εξέλιξη της νόσης πανόλης φαίνεται ότι εξελίσσεται πάρα πολύ θετικά. Δεν έχουμε βρει άλλο θετικό κρούσμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούσαν να μετακινηθούν ήδη για να είναι τα ζώα και είναι σε μια κατάσταση, μπορώ να πω, απελπιστική ήταν μέχρι τώρα. Και τώρα θα ξεκινήσουν να φορτώνουν τα φορτηγά και σήμερα δηλαδή κουβαλούν κανονικά. Και δεν θέμε πανικούς, δεν θέμε δηλαδή να... όσο μπορούν οι βοσκοί δηλαδή να προσέχουν και έτσι μετακινήσει τους και όλα. Δεν εφησυχάζουμε, δήλωσε ο κ. Τζεδάκης, ο οποίος εκτιμά ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στις επόμενες ημέρες με την επαναξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων. Να μην σταματήσει ο εφησυχασμός, όπως έχω τονίσει πολλές φορές, από κανένα μας και από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και από τους κτηνοτρόφους, τους ίδιους παραγωγούς, γιατί ήταν κάτι το οποίο το προλάβαμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη ζωική, για το ζωικό κεφάλαιο της Κρήτης. Οπότε ανοίγοντας τα σφαγεία των μυρών, επιτρέποντας και οι μετακινήσεις των ζώων για τους θερινούς δοσκότοπους, νομίζω ότι εξομαλύνεται η κατάσταση. Δηλαδή σε Θεία και Παρανήφου, σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων, ακόμα υπάρχει απαγόρευση. Ακόμα υπάρχει απαγόρευση. Πότε όμως? Υπάρχει μια απαγόρευση μέχρι 4 του μήνα. Και μετά θα ανοίξουν οι ζώνες αυτές και βλέπουμε μετά με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα τι αποφάσεις θα έχει το Υπουργείο. Σε επίπεδο χώρας περισσότερα από 1 εκατομμύριο ζώα έχουν ελεγχθεί από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο αντιμετώπισης και πρόληψης της εξάπλωσης της πανόλης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι άμεσα αναμένεται να ανακοινωθούν τα ποσά της αποζημίωσης που θα λάβουν οι κτηνοτρόφοι που αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στη θανάτωση των ζώων τους. Οι αποζημιώσεις, όπως μας εγγύθηκε και ο κύριος Τσιάρας, θα είναι πολύ παραπάνω από ό,τι λέγανε. Δεν έχουν κανένα λόγο να φοβούνται οι ανθρώποι ότι δεν θα πληρωθούν ή δεν θα πληρωθούν αρκετά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έγκριση για τη δημιουργία ενός νέου μέτρου στην ΚΑΠ, μέσω του οποίου οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να αντικαταστήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο με το ποσό επιχορήγησης να αγγίζει το 100% της απόκτησής του.